Κύριε Δήμαρχε Φλόρινας, κύριε Δήμαρχε Πρεσπών, κύριε Αντιδήμαρχε Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε Δημοτικής Κοινότητας, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας Φλόρινας, κύριε Διοικητά της Τρίτης ΜΣΕΠ, κύριε Διοικητά της Περιοριστικής Υπηρεσίας Φλόρινας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εν ενεργεία και εν αποστρατεία, κυρίες και κύριοι, στον εορτασμό για την ημέρα της ελληνικής αστυνομίας, η Μάτιο Προστάτης Άγιος του Σώματος, Μεγαλομάρτυρας Αρτέμιος, η αντιπαγανιστική δράση του οποίου ενόχλησε τον Ιουλιανό τον Παραβάτη, ο οποίος τελικά διέταξε τη φυσική του εξόδωση με άκρως μαρτυρικό τρόπο. Η συνέργεια Εκκλησίας αστυνομίας είναι μια σχέση αυτονόητη όταν εξετάζεται κάτω από το πρίσμα πνευματικότητας καθήκοντος. Ένα συσχετισμό που υπαγορεύεται από τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για προστασία από το κακό και το απρόσμενο, που στείλουν καρτέλες σε κάθε γωνιά. Σε μια εποχή που παράγει καινούργιες ανισότητες και ρογμές στις ανθρώπινες σχέσεις και σε σχετισμό με επίκαιρα γεγονότα, γίνεται επιτακτικό το αφήγημα μιας ελληνικής ιδεολογίας. Η παρουσία σας σήμερα, που ιδιαίτερα τιμά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας και εμένα προσωπικά, ενισχύει την αντίληψη αυτή και εκπέμπει το αίσθημα της αλληλοβοήθειας, διότι η μεταξύ μας αρμονική συμπόρευση βοηθά την κοινωνία του τόπου να βγάλει τα καλύτερα της στοιχεία. Στο πλαίσιο της σημερινής εκδήλωσης, ο υπαστυνόμος Πετήτης Κορμάς θα αναγνώσει την ημερήσια διαταγή του κυρίου αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου κυρίου Μιχαήλ Καραμαλάκη. Η ημερήσια διαταγή 23 Οκτωβρίου 2019 για τον εορτασμό της ημέρας της αστυνομίας της μνήμης του προστάτη του Σώματος Αγίου Αρτεμίου. Η ημέρα της αστυνομίας, ως επίσημη εορτή του Σώματος, αντικατοπτρίζει και συμπυκνώνει με ιδιαίτερο συμβολική νοηματοδότηση την βαρύνουσα σημασία αποστολή του, ενώ σε συνδυασμό με τον θρησκευτικό συμβολισμό που λαμβάνει με τον εορτασμό του προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, αναδεικνύεται μια ρεαλιστική και πραγματιστική διάσταση της αποστολής της με ανθρωπιστικές και κοινωνικές παραμέτρους. Η ιερή μορφή του προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου, βρίσκεται πάντα στις καρδιές μας. Ως στρατιωτικός είχε να επιδείξει αξιόλογη πορεία με χαρακτηριστικά ελιμοσύνης και με σημαίνον φιλανθρωπικό έργο. Η γενναιότητα, η παρησία, το θάρρος, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία εμπνέουν το προσωπικό του Σώματος να ανταποκριθεί σε συνθήκες σκληρής επαγγελματικής καθημερινότητας. Αυτοθυσία που για το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας έχει πραγματοθεί μέσα από την αναγνωρισμένη δράση αλλά και τον θάνατο 130 συναδέλφων μας, οι οποίοι τα τελευταία 35 έτη χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος και ενώπιόν τους στεκόμαστε όλοι με σεβασμό, εστερνιζόμενοι τον ηρωισμό τους, το υψηλό φρόνημα, το ζήλο και το ήθος του το ηθικό τους ανάστημα ως ξεχωριστά παραδείγματα προς μίμηση για όλους εμάς. Η πολυδιάστατη αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας επιβεβαιώνεται από τη διαρκή συμβολή της στην ανάπτυξη, ευημερία και πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Μια αποστολή που συνδέεται άρρηκτα, αδιαφυσβήτητα και διτός με την προσφορά προς την πολιτεία.